Γεια! Γεια! Σήμερα σας έχουμε το καλοκαιρινό quiz. Όχι το καλοκαιρινό quiz, γιατί δεν πάει. Το quiz της καραντίνας. Γενικά το έχουμε κάπως σε σειρά στο κανάλι. Αναδιαστήματα κάνουμε κάποια quiz. Έχουμε κάνει το πασχαλινό quiz, το καλοκαιρινό quiz. Έχουμε το quiz survival. Ναι, ο ναι. Το quiz του survivor. Έτσι είχε ξεκινήσει βασικά. Ναι. Έχουμε διάφορες ερωτήσεις. Θα γράφουμε εδώ πέρα στα χαρτάκια που έχουμε απαντήσει κάθε μία. Και όποια πέσει πιο κοντά, κερδίζει. Τις ερωτήσεις τις έχει βρει η παραγωγή, η Κωνσταντίνα, η οποία δεν είναι εδώ, αλλά μας τις έχει στείλει. Ξεκινάμε. Question νούμερο 1. Ποια εφαρμογή έγινε ανάρπαστη στο διάστημα της καραντίνας? Νομίζω ότι ξέρω. Απευθείας. Ωραία, θα γράψω αυτό. Κι εγώ, μην κοιτάς. 1, 2, 3. Τι έβαλε, TikTok. Ναι. Ναι, και εγώ. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια πόσοι κατεβάσατε το TikTok μέσα στην καραντίνα. Κάτσε να δούμε όμως αν είναι σωστή απάντηση. Το ότι απαντήσαμε το ίδιο δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Σωστά. Το Facebook. Τι λες, ρε. Τι λες, αποκλείεται. Ρε, να σου πω κάτι. Αν σκεφτείς ότι όλες οι ηλικίες ήταν στην καραντίνα, οπότε μπορεί κάποιοι να κατέβασαν Facebook ενώ δεν είχαν. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι σιγά μην κατέβασαν το TikTok. Πάντως έχει μια λογική το Facebook. Δηλαδή μπορεί πολλοί να το κατέβασαν για να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους. Η δημοφιλέστερη σειρά στο Netflix. Εγώ έχω κάτι στο νόμο που νομίζω ότι είναι το σωστό. Δεν έχω ιδέα. Εσύ... Δεν θυμάμαι τι έχω δει. Δεν γίνεται να μην δεν ξέρεις. Εντάξει, έχω κάτι στο νόμο, αλλά δεν νομίζω. Αυτό το βιβλίο μου πόσο έχει κακοποιηθεί. Με την καλή έννοια πάντα. Πάμε. 1, 2, 3. Τα κάνετε παπέλ. Κι εγώ, αλλά... σίγουρα θα είναι αυτό, αποκλείεται εσύ. Δεν ήταν το TikTok να μην είναι και το Λακάσα. Λακάσα είναι. Α, ναι. Επόμενο. Ποιο ήταν το δημοφιλέστερο challenge του Instagram? Του Instagram. Challenge. Έχω κάτι στο νου μου, το οποίο δεν μου φαίνεται μόνο Instagram, αλλά είδα κάποιους να το κάνουν και στο Instagram. Δεν έχω ιδέα περί τίνος πρόκειται. Α, ναι. Δεν είναι ακριβώς challenge αυτό, αλλά θα γράψω κάτι που έχω μια λογική. Εντάξει, θα γράψω κι εγώ κάτι. 1, 2, 3. 30 days fitness challenge. Α, καλό! Εσύ τι έβαλε? Εγώ έβαλα throwback photos. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα, αλλά ότι κάνω challenge. Αυτό λέω κι εγώ, ότι δεν είναι challenge, αλλά όλος ο κόσμος ανέβασε φωτογραφίες του τύπου η ζωή πριν την καραντίνα και τέτοια. Και θα είναι κάτι άκυρο που δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, δεν το έχουμε δει ποτέ. Baby challenge. Ανέβαζαν φωτογραφίες όταν ήταν μωρά. Α, ναι, υπάρχει και hashtag baby challenge. Το δημοφιλέστερο πιθανότατα challenge των ημερών στη χώρα μας ξεκίνησε με τους χρήστες στα social media να ανεβάζουν μορδιακές τους φωτογραφίες και να προκαλούν φίλους τους να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο challenge των διασύμων. Πόσα κιλά πήραν κατά μέσο όρο οι Γάλλοι? Ξέρω εγώ, κατά μέσο όρο. 1, 2, 3. Για να δούμε. Θα βάζα 4, αλλά μου φάνηκε πολύ. Εγώ σκέφτηκα ότι πολλοί ασχολήθηκαν και με το όλο fitness. Είναι 2,5 κιλά. Αλήθεια. Είμαστε ακριβώς στη μέση. Άρα το παίρνουμε και οι δύο. 2-2 είμαστε. Ισοπαλία, ναι. Τι θα γίνει? Πόσα ήταν τα έσοδα των σούπερ μάρκετ στην περίοδο της καραντίνας? Okay. Λογικά για Ελλάδα. Δεν ξέρω ούτε κανονικά πόσα είναι τα έσοδα. Ναι, δεν ξέρω και στην καραντίνα. Πραγματικά. Άμα έλεγε π.χ. κατά πόσο αυξήθηκαν και έπρεπε να βάλεις ποσοστό, πιο εύκολο θα ήταν. Ωραία, εγώ θα πω. Ωραία, αυτό. Θα πω για 2 μήνες ή για 3 έβαλες. Α, δεν είναι πολύ λόγιο. Έβαλα απλά έναν αριθμό. Ωραία, δεν ξέρω. Βάζω στην τύχη, τι να πω. 1, 2, 3. Α, ναι. Ωραία. Εγώ είπα 1 εκατομμύριο και δεν είναι αριθμό. Είπα 2 δις. 1,683 δις. Έπεσα κοντά! Πάρα πολύ κοντά! Καλά, εγώ εντάξει. Σε τι ποσοστό μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ληστείες? Να μην είναι τόσο. Καλά, πες να μπαμπούρδα. 1, 2, 3. Α, έβαλες πολύ. Και εγώ μην έπρεπε να βάλω 60. Εσύ? Εγώ βάλα 35. 33,33. Πόσο κοντά έπεσα. Εγώ έπεσα πολύ έξω, δεν πειράζει. It's okay. Τι ποσοστό των χαλακτοκομικών προϊόντων δεν χρησιμοποιήθηκαν, που έχουν λήξει και πετάχτηκαν? Αυτό το λέει ίσως επειδή δεν πήγαιναν κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι και μπορεί να έπαιρναν γάλατα μακραδιαρκείας. Άρα δεν έπαιρναν τα κανονικά, άρα περίσευαν στο σούπερ μάρκετ και γαλώσαν. Α, εγώ νόμιζα στο σπίτι. Α, λες και στο σπίτι. Επειδή παίρνανε πολλά και παραπάνω από ό,τι χρειαζόντουσαν και τους γαλούσαν. Ναι. Αν κρίνω από μένα, πολύ μεγάλο ποσοστό. 1, 2, 3. Όπως μεγάλα κύλιμα και εγώ. Δεν είναι μεγάλο το 1 στα 4. Δηλαδή να έχεις ένα γάλα, ένα γιαούρτι, ένα κασέρι και μια φέτα. Και το 1 στα 4 να το πετάς. 38,7. Α, είναι μεγάλο. Ποια είναι πιο κοντά? Α, εγώ είμαι πιο κοντά. 38 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Παιδιά, να βάλουμε ένα goal για τώρα. Εποχή μετά καραντίνας και για όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Να μην πετάμε φαγητό, να παίρνουμε όσο χρειαζόμαστε. Yes.
Πολύ σωστό. Pomen ερώτηση. Τι ποσοστό πολιτών πιστεύει σε θεωρίες συνωμοσίας για τον COVID-19? Μάλιστα. Δηλαδή να λένε δεν υπάρχει κορονοϊός. Και όχι μόνο αυτό. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας πάνε. Δεν ξέρω. Τι έβαλε. 15. Αχ, εγώ έβαλα 35. Έβαλα. Πάλι μεγάλο έβαλα, δεν ξέρω, δεν σκέφτηκα. Μπορεί καλά. Μπορεί να είναι μεγάλο το ποσοστό. Μην το εγώ θα έλεγα 20, να σου πω. Και εγώ σκέφτηκα 20, αλλά λέω ένα στους 5, ρε γαμό. Βέβαια να σου πω κάτι, εξαρτάται και σε τι κοινωνικό περιβάλλον είσαι. Δηλαδή, αν πάρεις το περιβάλλον ενός νοσοκομείου, θα έχει μικρότερο ποσοστό. Ναι. 30%. 30, άρα κέρδισα! Για να σου πει, πιστεύεις ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Για πολλές θεωρίες. Κατά πόσο αυξήθηκαν οι πωλήσεις εξοπλισμού fitness στην Αμερική κατά την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος? Τι ποσοστό τώρα, πού να ξέρω αυτοί οι Αμερικάνοι πόσο γυμναστική έκαναν στην καραντίνα? Έκαναν πολύ. Εγώ που είδα και YouTube και τέτοια, και αυτοί που δεν είχαν ασχοληθεί παλιότερα, ασχολήθηκαν τώρα. Άρα αγόρασαν και εξοπλισμό για το σπίτι. 1, 2, 3. Είναι 55%. Κέρδισες! Κέρδισα! 55, άρα πάνω από το μισό πληθυσμό. Εγώ θα έβαζα ή 50 ή 60, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ εκεί το σκεφτόμουν, αλλά μετά λέω τόσο πολύ, ας πάω λίγο κάτω από τη μέση. 5 πράγματα που ξεπουλήθηκαν online κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωραία, εντάξει. Έχω στο νου μου. Λοιπόν. Πώς θα το κάνω όμως, όποιο βρει τα περισσότερα. Έχουν κολλήσει και οι δύο. Ζητιές. Όχι, άλλο ένα μωμένο. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει, τώρα πρέπει να το διαβάσουμε. Έγραψα. Εξοπλισμός fitness. Αχ, δεν το έγραψα. Καλλιντικά, ρούχα, εκτυπωτές, μηχανή ψωμιού. Χαρτί υγείας, ρε βλάκα. Μάσκες, αντισηπτικό, μαγιά. Και έγραψα και PlayStation ή κάτι ηλεκτρονικό. Έχουν γράψει πολύ διαφορετικά και εγώ μάσκες και αντισηπτικά δεν μου πέρασε από το μυαλό. Χαρτί υγείας, αντισηπτικό. Μωρομάτιλα και σκέφτηκα και εγώ να το βάζα, αλλά το σαπούνι για τα χέρια, Pampers, θερμόμετρα, επιτραπέζια, puzzle, Nintendo Switch, αχ, αυτό έπρεπε να βάλω, δύο PlayStation. Μαγιά! Τα πέρασα όλα! Τι φάση! Α, fitness equipment. Yes, πέτυχα ένα, μπράβο. Εξοπλισμό fitness. Ραπτομηχανή. Βαφή για τα μαλλιά, όντως. Εσώρουχα. Εκτυπωτές. Οθόνες, λάπτοπ, καρέκλες γραφείου και γραφεία. Και βιντεοκάμερες. Εγώ για κάποιο λόγο ξέχασα ότι ήμασταν σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Ποιο ήταν το πιο δημοφιλές τραγούδι κατά την καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο? Εγώ θα βάλω απλά ένα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο νου, δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται κανένα άλλο. Α, έχω κι άλλο στο νου, όντως. Ένα, δύο, τρία. Stuck with you κι εσύ! Εγώ το έβαλα επειδή το είπες στις προάλλες. Ναι! Δεν πιστεύω όμως ότι είναι, απλά λόγω του τίτλου. Εγώ πιστεύω ότι το πιο δημοφιλές τραγούδι γενικά στην καραντίνα ήταν το Tusa. Don't stand so close to me. Τέλειο. Αυτό είναι. Το ξέρεις. Όχι. Βλέπετε ρε παιδιά, αντί να είναι για το πιο γνωστό στη Βραζιλία, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πού να ξέρεις. Εγώ θα θεωρήσω το αστάκου πιο σωστό. Πάμε τελευταία ερώτηση. Yeah. Ποιο ήταν το πιο δημοφιλές χόμπι? Αχ, έχω δύο. Τώρα, ας πούμε, η γυμναστική θεωρείται χόμπι. Ναι. Έχω δύο. Κι εγώ έχω δύο. Ωραία, θα γράφουμε και τα δύο, έλα. Ένα, δύο, τρία. Τα ίδια γράφω, όχι. Α, baking! Καλό! Εγώ έβαλα γυμναστική και ζωγραφική. Α, θα μπορούσε. Εγώ αν έβαζα ένα, θα έβαζα το baking πάντως. Το να μάθεις ξένη γλώσσα, να γυμνάζεσαι με resistant bands, DIY, yoga, baking και gardening. Εντάξει, άρα το παίρνεις. Έχασα. Πολύ περίεργο που έχασα. Επέστρεψε η παλιά Κατερίνα. Θες να είναι το πρώτο challenge του 2020 που χάνεις. Αυτά. Πείτε μας στα σχόλια αν ξέρετε κάποιο ενδιαφέρον fun fact για την καραντίνα. Μοιραστείτε το. Ναι. Ή πείτε μας με τι ασχοληθήκατε εσείς στην καραντίνα. Ναι. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας τα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Πα!